Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κυλίο Λάκη. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και έχουμε πάλι ένα οδηγητικό βίντεο με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δυστυχώς αφορά όλους μας. Πώς η αυτοκαταστροφικότητα και η μαθημένη αβοηθησία μας στερούν ευκαιρίες για ευδαιμονία στη ζωή μας. Έχουμε μιλήσει τις τελευταίες μέρες για την έννοια της ευδαιμονίας, η οποία έννοια της ευδαιμονίας είναι μια καλύτερη έκφραση παρά την έννοια της ευτυχίας που συνήθως χρησιμοποιούμε και που σύμφωνα με την εισήγηση του Carl Jung, η έννοια ευδαιμονία που σημαίνει να είσαι χαρούμενος στη ζωή σου και να είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου, έχει να κάνει με τον εσωτερικό δαίμονα, τον εσωτερικό μας καλό δαίμονα, τον οποίο αγκαλιάζουμε. Και δαίμον, καλός δαίμονας, έχει να κάνει με το gut instinct μας, το να ακούμε τον gut instinct μας και το να ζούμε αυθεντική ζωή. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιώ τον όρο ευδαιμονία αντί τον όρο ευτυχία, αλλά μπορείτε να βάλετε όποιο όρο θέλετε εσείς εκεί πέρα. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ορολογία, όσο το πραγματικό συναίσθημα και το πραγματικό βίωμα, το αυθεντικό βίωμα μιας ζωής που να μας ευχαριστεί. Μιας ζωής στην οποία να είμαστε ο εαυτός μας, μιας ζωής στην οποία να είμαστε καλά και να νιώθουμε ότι είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Μια αυθεντική ζωή. Το μήνα του Αυγούστου που τον πήρα έτσι, τον πήρα για πνευματικές διακοπές θα έλεγα, γιατί ουσιαστικές διακοπές δεν έκανα, εκτός από εκείνες τις 3 μέρες που πήγαμε τα παιδιά μου σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι, σε μια παρέλαικη περιοχή έτσι για ένα τρίμερο. Διάβασα πολύ όμως και στοχάστηκα πολύ. Γιατί όταν γράφεις ένα βιβλίο, σκέφτεσαι, ξανασκέφτεσαι, γράφεις, βίνεις και μπαίνεις έτσι σε μια διαδικασία στην οποία συζητάς με τον εαυτό σου, συζητάς με τους αναγνώστες σου μέσα από, από αυτά που γράφεις και ούτω καθεξής. Και έτσι, αναπόφευκτα, έκανα μια ανασκόπηση και της δικής μου ζωής. Αναπόφευκτα, δηλαδή, θεωρώ ότι το έργο όλων των καλλιτεχνών, αν θεωρηθεί καλλιτεχνία η συγγραφή η δική μου, είναι αυτοβιογραφικό. Υπάρχουν στοιχεία του εαυτού μας στη δουλειά μας. Όσο και αν προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί, και πραγματικά το προσπαθώ, έχετε τον λόγο μου, είναι μία από τις πολύ σοβαρές ευθύνες που έχω στο μυαλό μου ότι έχω αναλάβει, στη μεταφορά του λόγου, των λόγων μου και στην εκφορά του λόγου μου, να είμαι όσο πιο αντικειμενική γίνεται και να μην προβάλλω δικά μου κομπλεξιλίκια και δικά μου προβλήματα πάνω στους άλλους ανθρώπους. Όμως, αναπόφευκτα, η δική μου πορεία επηρεάζει και τη δουλειά μου. Και η δουλειά μου, ευτυχώς, επηρεάζει και τη δική μου πορεία. Δεν σας το κρύβω ότι ο βασικότερος λόγος και για τον οποίο πήγα να σπουδάσω ψυχολογία και για τον οποίο έχω ιδρύσει αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι εδώ στο YouTube, ο βασικότερος λόγος είναι ότι θέλω να βοηθήσω τον εαυτό μου. Δεν το αρνούμε. Και θεωρώ ότι ο καθένας από μας οφείλει να έχει πρώτη προτεραιότητα στη ζωή του πώς να βοηθήσει τον εαυτό του, ούτως ώστε να εξελιχθεί ο εαυτός του, να εξυγιανθεί ο εαυτός του και να έχει την καλύτερη δυνατή σχέση με τον εαυτό του. Όσον αφορά στη ψυχολογία, αναπόφευκτα μέχρι σήμερα δίνουμε πάρα πολύ έμφαση σε δυσλειτουργικές μορφές, σε ψυχοπαθολογία. Και ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε είναι γιατί βρισκόμαστε ακόμη σε ένα πολύ πρωτόγονο στάδιο ανάπτυξης της ψυχολογικής μας σκέψης παγκοσμίως, όχι μόνο εμείς εδώ στο κανάλι μας, όπου χρειάζεται
να τονίσουμε και να ξανατονίσουμε, να εξηγήσουμε, να κατανοήσουμε και να μπορούμε να διαχωρίσουμε το υγιές από το παθολογικό, το σωστό από το λάθος αν θέλετε, το καλό από το κακό, το κακοήθες από το καλοήθες. Ακόμη οι άνθρωποι είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με κάποιες προβληματικές συμπεριφορές, με κάποιες κακοποιητικές τάσεις ζωής. Είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ώστε να τα περνάμε μέσα μας και να γίνονται ένα εσωτερικό λογισμικό που να καθοδηγούν τον τρόπο που λειτουργούμε. Οπότε δυστυχώς χρειάζεται να τα μάθουμε αυτά. Δεν θεωρώ ότι είναι άσκοπη η γνώση της ψυχοπαθολογίας. Παράλληλα όμως, οφείλουμε και στο κανάλι αυτό να εστιάζουμε και στην υγιή ψυχική λειτουργία ενός ανθρώπου. Και η υγιής ψυχική λειτουργία ενός ανθρώπου, η υγιής έκφραση της ψυχικής λειτουργικότητας ενός ανθρώπου είναι η ευδαιμονία. Το να αγκαλιάζει δηλαδή τον εσωτερικό καλό του δαίμονα, το να γνωρίζει τον εαυτό του, το να αγαπάει τον εαυτό του, το να προστατεύει τον εαυτό του και να προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να εξελίσσει τον εαυτό του. Δηλαδή να είμαστε εμείς οι ίδιοι ο καλύτερος δικηγόρος του εαυτού μας, ο καλύτερος βοηθός του εαυτού μας, ο καλύτερος γονιός του εαυτού μας, ο καλύτερος ψυχολόγος του εαυτού μας και το καθεξής. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε και έναν ψυχολόγο εξωτερικό, χρειαζόμαστε και την ψυχοθεραπεία, χρειαζόμαστε και την ψυχοεκπαίδευση, τα συζητήσαμε πολλές φορές από τώρα σε αυτό, αλλά ο απότερος στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο τόσης ψυχικής υγείας, τόσης ψυχικής ευεξίας και ισορροπίας, ώστε να λέμε στον εαυτό μας αυτά που θα μας έλεγε ένας καλός ψυχολόγος, που θα μας έκανε ψυχοθεραπεία και θα είχαμε μια καταπληκτική θεραπευτική σχέση. Να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο ψυχικής υγείας, ώστε να λέμε στον εαυτό μας και να φροντίζουμε τον εαυτό μας με τον ίδιο τρόπο που θα μας έλεγε ωραία πράγματα και θα μας φρόντιζε ένας ιδανικός γονιός. Να είμαστε τόσο κατανοητικοί, τρυφεροί και αγαπητικοί προς τον εαυτό μας όπως θα ήταν ένας καταπληκτικός φίλος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Στον οποίο θα στοχεύουμε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής μας, της επίγειας. Θεωρώ ότι δεν έχει τέρμα αυτό το τέλος. Δηλαδή, συνεχώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνεται όλο και καλύτερος, όλο και πιο ευαισθητοποιημένος, όλο και πιο σοφός, όλο και πιο καλλιεργημένος, δηλαδή έχει τόσα πολλά πράγματα να μάθουμε που μην ανησυχείτε. Και να ζήσουμε μέχρι τα 150 θα μαθαίνουμε ακόμη. Ελάκι, έμαθες κι εσύ πολλά, ε. Λοιπόν, οι σκέψεις που έχω κάνει σε όλη αυτή την αυγουστιάτικη πνευματική διακοπή, θεωρώ ότι ήταν το καλύτερος Αύγουστος που έχω περάσει ποτέ. Μιλάω για τη σχέση μου με τον εαυτό μου, δεν μιλάω για τα δύσκολα τραγικά γεγονότα που συνέβηκαν αυτό τον Αύγουστο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μιλάω για τη δική μου τη συνθήκη, την προσωπική. Έχω συνειδητοποιήσει δύο πράγματα. Ότι σε μεγάλο μέρος της ζωής μου ήμουν σε μια κατάσταση μαθημένης αβοηθησίας. Πίστευα δηλαδή ότι δεν μπορούσα να ξεπεράσω ανυπέρβλητα εμπόδια που είχα στη ζωή μου και δρούσα αυτοκαταστροφικά, χάνοντας υπέροχες ευκαιρίες για να έχω μια ευδαίμονα ζωή. Μιλάω για τα χρόνια από τα 26 μου και μετά. Γιατί είπαμε ότι στα 26 χρόνια της ζωής των κοριτσιών, των γυναικών, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, βρίσκονται εκεί τοποθετημένοι οι πρόσθημοι με το PALOV, έτοιμοι προς χρήση. Πριν από εκείνη την ηλικία δεν μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου για το ότι ήμουν αυτοκαταστροφική ή είχα μαθημένη αβοηθησία, γιατί ήμουνα ακόμη σε μία περίοδο που αναπτυσσόμουνα, που δεν είχα όλες τις εγκεφαλικές δυνατότητες για να μπορώ να αντιληφθώ τις αλήθειες της ζωής, για να μπορώ να ανακαλύψω τον καλό μου δαίμονα μέσα μου, να μπορώ να είμαι η αυθεντική εκδοχή του εαυτού. Στα 26 μου, όσοι με παρακολουθείτε αρκετό καιρό, θα γνωρίζετε ότι έκανα τη μεγάλη μου επανάσταση. Χώρισα από τον πατέρα των παιδιών, χώρισα από τους γονείς μου και από την εκκλησία και τη θρησκεία. Καλά, ο χωρισμός από τους γονείς μου δεν είχε γίνει, δεν ήταν
οριστικός χωρισμός. Είχαμε πολλές επανασυνδέσεις έκτοτε. Ήταν ένα εξαιρετικά κακό διαζύγιο. Όμως, θεωρητικά, θα μπορούσε κάποιος να πει, εντάξει, αυτή η κοπέλα ήταν 26 ετών, είχε στα χέρια της ένα καλό πτυχίο, ένα επάγγελμα, λειτουργήμα κατά τη γνώμη μου του να είναι ψυχολόγος, είχε δύο παιδιά, είχε αρκετό μυαλό, από έννοια διανοητικής νοημοσύνης, δεν μιλώ για συναισθηματική. Άρα αυτή η κοπέλα γιατί να δυσκολευτεί, ρε παιδί μου, εντάξει, χώρισε, μεγάλωνε μόνη της τα παιδιά, αλλά φανταστείτε ότι πριν 22 χρόνια είχα πολύ περισσότερη ενεργητικότητα από ό,τι έχω σήμερα στα 48 και είχα πολύ μεγαλύτερες σωματικές δυνάμεις. Και σαφώς είχα κάψει πολύ λιγότερα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είχα αρχίσει ούτε να καπνίζω, ούτε να πίνω στα 26. Ήμουν ένας παρθένος οργανισμός από καταχρήσεις. Λοιπόν, άρα θα μπορούσε κάποιος να δει αυτό το πρόσωπο και να πει, ρε παιδί μου, κοίτα, αυτό το μηχάνημα είναι μια χαρά. Το σώμα υγιές, εντάξει, τότε είχα τότε και τότε είχα την νόσο Crohn, δεν το γνώριζα όμως, αλλά επειδή ήμουν νεότερη, είχα περισσότερες δυνάμεις και εντοχές. Δηλαδή, δεν καταβαλλόταν το σώμα μου τόσο πολύ όσο καταβάλλεται τώρα από τις εξάρσεις της νόσου. Δεν ήξερα ότι είχα την νόσο, είχα όμως τα συμπτώματα. Τέλος πάντων, όμως παρόλα αυτά, έκανα μία σειρά από παλαβές επιλογές στη συμπεριφορά μου, στα λόγια μου, στις σχέσεις μου. Έκανα ένα σωρό αυτοκαταστροφικά πράγματα. Αναλώθηκα για χρόνια να έχω παράπονα, να κάνω αχρίαστους καυγάδες, να προσπαθώ να πείσω ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πείθονταν, ποιος είναι ο σωστός όρος, άντε πείτε μου εσείς οι γλωσσομαθείς, δεν θα μπορούσαν να πείσουν με τίποτα για τις καλές μου προθέσεις, για το δικαίωμα που είχα να ζήσω τη ζωή μου όπως ήθελα και το καθεξής. Με απλά λόγια προσπαθούσα να πείσω τους γονείς μου και την κοινωνία ότι ήμουν ok και ότι δικαιούμουν να ζήσω τη ζωή μου όπως ήθελα. Κάτι το οποίο σήμερα, στο 2023 και στα 48 μου χρόνια πλέον, ξέρω ότι στα τέτοια μου, και ας συμφωνούν οι γονείς μου με τον τρόπο της ζωής μου, στα τέτοια μου που δεν έχω ή μπορεί να έχω υποθετικά, όπως το λένε, έτσι, αφαιρετικά. Στα τέτοια μου. Θέλετε να με δεχτείτε όπως θέλετε, δεχτείτε με. Δεν θέλετε, με γεια σας, με χαρά σας. Ήμουν όμως τόσο πολύ εγκλωβισμένη μέσα στα κοινωνικά στερεότυπα που έλεγαν ότι μία καλή κοπέλα πρέπει να έχει αγαθές σχέσεις με τους γονείς της και να λέει η κοινωνία καλά πράγματα για αυτήν, που προσπαθούσα αντί να φροντίσω τον εαυτό μου, αντί να προσπαθώ να φροντίσω τον εαυτό μου και να κάνω τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον εαυτό μου και για τα παιδιά που είχα υπό την ευθύνη μου, προσπαθούσα να πείσω τον κόσμο και τους γονείς μου ότι δικαιούμαι να ζήσω. Κουβαλούσα ένα σωρό ένοχες για πράγματα για τα οποία δεν έφταιγα. Γιατί οι ενοχές για τα πράγματα που φταίμε είναι χρήσιμες. Αν κάνω μία κακή πράξη, αν κακοποιήσω έναν άνθρωπο και νιώθω ενοχή μετά, αυτό είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ενοχή, γιατί θα με βοηθήσει να κατανοήσω το λάθος μου, να μετανοήσω πραγματικά, να ζητήσω συγγνώμη και να προσπαθώ συνειδητά από τούδε και στο εξής να μην το ξανακάνω. Αν όμως νιώθω ενοχές για πράγματα τα οποία δεν είναι λάθος και για πράγματα τα οποία δεν είναι αμαρτία, χρησιμοποιώ τον όρο αμαρτία, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Είμαι κόρη παπά, κόρη θεολόγου. Έχει 22 χρόνια από επαναστάτης, αλλά ήμουν 26 χρόνια μέσα σε αυτό το λεκτικό. Είναι πιο πολλά τα 26 από τα 22. Λοιπόν, και ταλαιπωρούμουν. Και ταλαιπωρούσα. Και στην ουσία έβαζα αυτό τον κόλ συνέχεια. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, πρέπει να μου βγάλω λίγο το καπέλο ότι όσο μπορούσα προστάτευσα τα παιδιά από αυτή τη δίνη.
όσο μπορούσα. Προσπαθούσα συνειδητά να προστατεύσω τα παιδιά, δηλαδή να μην τα δηλητηριάζω με αρνητικές απόψεις για τους γονείς μου, ή για τον μπαμπά τους, ή για τα προεμπεθερικά μου ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, σε μεγάλο βαθμό το κατάφερα. Δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου για το γεγονός ότι έβγαλα θυμό τον οποίο τον εξέφρασα μπροστά στα παιδιά, ούτε θεωρώ ότι έκανα ορθά. Αλλά νομίζω ότι επειδή είχα μέσα στο μυαλό μου ότι δεν θέλω να γίνω ο γονιός, ο κακοποιητικός, ο γονιός, ο επικριτικός, ο γονιός, ο λάθος γονιός για μένα, προσπαθούσα πολύ συνειδητά να είμαι εντάξει όσον αφορά στα παιδιά. Ίσως κάνοντας την αυτοκριτική μου, αυτό το οποίο επηρέασε τα παιδιά μου είναι το γεγονός ότι επειδή υπέφερα χρόνια από κατάθλιψη και δεν έπαιρνα αντικαταθλιπτική θεραπεία, το έχω γράψει και σε ένα από τα βιβλία μου αυτό, νομίζω είναι στο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» ή στο «Να μείνω ή να φύγω». Θυμάμαι, σε ένα από αυτά τα δύο βιβλία το έχω γράψει. Επειδή δεν έπαιρνα αντικαταθλιπτική θεραπεία, ούσα καταθλιπτική, δεν άντεχα την επαφή πολύ. Δηλαδή έπαιρνα τα παιδιά αγκαλιά, αλλά δεν το άντεχα από ένα σημείο και μετά. Είχα μία αποφευκτικότητα στη σωματική επαφή, η οποία είχε να κάνει και με την κατάθλιψη και με την κακοποίηση που είχα δεχθεί ως παιδί, η οποία όμως όταν πήρα την αντικαταθλιπτική θεραπεία και άλλαξα και ψυχολόγο, βελτιώθηκε αρκετά. Εκεί νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο τους έχω επηρεάσει. Δηλαδή ότι δεν ήμουν η μαμά η οποία μπορούσε να κρατήσει με τις ώρες τις αγκαλιές και να είναι. Δεν άντεχα να με αγγίζει κανένας. Είχα θέμα. Και τώρα δεν έχω αυτό το θέμα. Δηλαδή αν έρθουν τα παιδιά να με αγκαλιάσουν, θα δεχτώ την αγκαλιά και θα την ξεκινήσω. Τώρα έχουμε αυτό τον κύριο εδώ πέρα που δεν μας αφήνει να κάνουμε αγκαλιές. Μόλις δεν αγκαλιαστούμε, μπαίνει ένα μεσά μας. Μην αγκαλιάζεστε μεταξύ σας, αγκαλιάστε μένα. Λοιπόν, σίγουρα έχω επηρεάσει τα παιδιά μου, παιδιά, δεν είμαι τέλεια μαμά. Δεν είμαι ιδανικός γονιός. Δεν είμαι, όχι. Όμως προσπαθούσα πάρα πολύ να μην. Και νομίζω αυτό καταλαβαίνουν τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι 26 και η κόρη μου είναι 23 τώρα, ακόμη δεν έχουν τελειώσει την εφηβεία, αλλά όταν συζητάμε για το parenting style που είχα, έχουν να πούν καλά λόγια τώρα. Υπήρξε μία φάση που είχαν να πούν κακά λόγια, ειδικά ο γιος μου στην εφηβεία. Θεωρούσε ότι ήμουνα πολύ ελαστική και ότι έπρεπε να έχω πιο αυστηρό parenting style. Εγώ θεωρώ ότι το τρόπος γονεϊκότητας που είχα δεν ήταν κακός. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έπριζα τα παιδιά για τα μαθήματά τους, δεν έπριζα τα παιδιά για τα ιδιαίτερα μαθήματα, δεν τους έβαζα να διαβάζετε, να φέρνετε βαθμούς, δεν το είχα αυτό. Αυτό που είχα μεγαλώνοντας με τα παιδιά ήταν η έγνοια να βιώσουν όντως μια παιδική ηλικία και να μην έχουν έγνοιες οι οποίες ανήκουν στους μεγάλους και να μην δηλητηριαστούν με ενοχές θρησκευτικές και τέτοια πράγματα. Αυτό είχα έγνοια. Λοιπόν, πολυλόγησα Λάκη. Πολυλόγησα. Αν και μερικοί από εσάς λέτε ότι σας αρέσουν αυτές οι πολυλογίες στα οδηγητικά vlogs. Είμαι στο αυτοκίνητο τώρα και πάω στη Λεμεσό για να συναντήσω τις ξαδέλφες μου, τις κόρες της θείας μου, της Δήμητρας, γιατί όπως σας είπα και στο βίντεο που έκανα για τη θεία μου τη Δήμητρα, δεν πηγαίνω στις κηδείες. Αποφεύγω να πηγαίνω στις κηδείες γιατί απορριθμίζουμε συναισθηματικά, όμως θέλω να δω τις ξαδέλφες μου και θέλω έτσι να μιλήσουμε, να συναντηθούμε, να ανταμώσουμε. Λοιπόν, κάνοντας λοιπόν έτσι αυτή την αυτοκριτική και έναν ακόμη ένα στοχασμό πάνω σε αυτή τη ζωάρα που έχω ζήσει. Ζωάρα όμως, ζωάρα. Για πολλά. Έχω κάνει ζωάρα. Λοιπόν, συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν κάποιες περίοδοι της ζωής μου, τις οποίες παλιότερα που δεν είχα τις γνώσεις που έχω σήμερα, ονόμαζα περιόδους χειμερίας νάρκης. Ήταν περίοδες τις οποίες ήμουνα πνευματικά στάσιμη και που λειτουργούσα μηχανικά. Έκανα πράγματα τα οποία ήταν πολύ ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό μου ότι έπρεπε να πράττω ως σωστή μητέρα, ως σε μια προσπάθεια να είμαι σωστή μητέρα και σε μια προσπάθεια να είμαι σωστή επαγγελματίας. Όμως, όσον αφορά στην προσωπική μου ανάπτυξη,
και την προσωπική μου εξέλιξη και όσον αφορά στο να κάνω επιλογές για μένα, οι οποίες να είναι οι καλύτερες δυνατές, αποτύχαν σε εκείνες τις περιόδους που ονόμαζα περιόδους χειμερίας νάρκης. Ήταν περίοδοι στις οποίες ήμουνα, η έγνοια μου ήταν μόνο να τρώω, να πίνω, να είχε μια περίοδο που έπινα κιόλας. Φλέρταρα άγρια με τον αλκοολισμό σε κάποια φάση. Άγρια όμως, άγρια. Τώρα δεν πίνω καθόλου αλκοόλ. Πλέον. Έχει από τον Μάιο δεν πίνω αλκοόλ. Και μέχρι πριν τον Μάιο που διαγνώστηκα με το Crohn's, έπινα μια στο τόσο. Είχε όμως μια φάση, ειδικά με το θάνατο της ξαδέρφης μου, που έπινα κάθε βράδυ κρασί. Λοιπόν, ήταν περίοδος στις οποίες έκαιγα εγκεφαλικά κύτταρα με το κρασί, έκαιγα εγκεφαλικά κύτταρα με το να ασχολούμαι με βλακώδεις, ηλιθιώδεις φιλίες, με βλακώδεις, ηλιθιώδεις γνωριμίες, οι οποίες μπορεί κάποιες φορές να γίνονταν και βλακώδεις, ηλιθιώδεις σχέσεις, και ασχολούμαι γενικώς με μαλακίες. Και με κάτι αχρίαστους καυγάδες και κάτι μυρολόγια εσωτερικά του τι δύσκολη ζωή που έχω και τι δυστυχισμένη που είμαι και προσπαθώ και δεν τα καταφέρνω, ελάκι. Και το θυμήθηκα τώρα, είχε ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο πρόσφατα που έλεγε μια κυρία, κυρία Θέκλα ή Θέκλα, δεν θυμάμαι πώς με είχε αποκαλέσει. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν αρκετοί άνδρες που να μην είναι νάρκισοι και τι θα κάνουμε. Και της λέω εγώ, μα έναν χρειαζόμαστε. Μου λέει, ναι, μα δεν έχει έναν για όλες τις γυναίκες που να μην είναι νάρκισος. Και της λέω, κοίταξε αγάπη μου, δεν είναι όλες οι γυναίκες straight πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε και αυτό το στερεότυπο ότι όλες οι γυναίκες είναι straight, ότι δεν έχει γκέι γυναίκες. Και επίσης δεν θέλουν όλες οι straight γυναίκες άνδρα. Και της το έγραψα, αλλά δεν προσταριζόταν το σχόλιο και μετά ξέχασα να πω να το συμπληρώσω. Ήταν μια περίοδος που κι εγώ έκλαιγα και κλαιγόμουν ότι δεν υπήρχε για μένα κατάλληλος σύντροφος. Και τώρα είναι μια περίοδος που δεν θέλω να έχω σύντροφο. Ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο. Σίγουρα καθόλου δεν θέλω ακατάλληλο, αλλά δεν επιδιώκω και για κατάλληλο. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση στην οποία λέω, ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραία η ζωή, είναι τόσο ωραίο που να απολαμβάνεις την καθημερινότητα, περνάω τόσο καλά κάνοντας τα πράγματα που μου αρέσουν, νιώθω τόση ευεξία με το να είμαι ο πραγματικός μου αυτός, νιώθω τόση ευχαρίστηση που τα κατάφερα επιτέλους να επικοινωνώ με τον Λάκη και να καταλαβαίνω τι θέλει, ναι, και να έχουμε αυτή την σχέση την αυθεντική και τη σχέση την ήρεμη και τη συνεννοήσιμη. Έχω συνεννοηθεί με ένα όν. Ναι. Επίσης είμαι πολύ ευχαριστημένη που τα παιδιά μου τώρα στη φάση ανάπτυξης που βρίσκονται λίγο πριν να εξέλθουν της εφηβείας έχουμε αγαστές σχέσεις, γιατί εννοείται ότι σε όλες τις περιόδους της εφηβείας και το δικό μου των παιδιών αλλά και των παιδιών του κόσμου όλου, υπάρχουν περίοδοι που τα παιδιά δεν τα πάνε καλά με τους γονείς τους, που τα παιδιά έχουν διαφωνίες με τους γονείς τους. Εννοείται ότι και εμείς περάσαμε τέτοιες περιόδους. Και ίσως και να περάσουμε ακόμη μέχρι να βγούμε από την εφηβεία, δεν ξέρω. Αλλά είμαστε σε μια καλή φάση και τα δυο μου τα παιδιά έχουν κάνει ψυχοθεραπεία. Το ένα συνεχίζει και το άλλο θα ξαναξεκινήσει. Μια χαρά δηλαδή. Είμαστε καλυμμένοι από εκεί. Και πήγα αυτή την έννοια. Να τους αρέσει η ψυχοθεραπεία, τους αρέσει η ψυχοθεραπεία. Και αυτή η οποία ήταν έτσι... είχε ζητήσει από μικρή να πάει. Και είχε πάει όταν ήταν μικρή, η Κυριακή. Μετά που πήγε να σπουδάσει δεν ήθελε να ακούσει. Και τώρα με έπαιρνε τον άκουσο τηλέφωνο και μου έλεγε είναι και η ψυχολόγα μου διακοπές και πότε θα έρθει αυτή η ευλογημένη να δούμε μια σπριμέρα και μου έλεγε τέτοια. Και το χαιρόμουν πάρα πολύ. Το γεγονός ότι το παιδί λαχταρά τη συνεδρία με τη ψυχολόγο της, ότι αγαπάει τη ψυχολόγο της, ότι νιώθει ότι ωφελείται από αυτή τη θεραπευτική σχέση και επίσης και τις ουσιαστικές συναισθηματικές πρόοδους που έχει κάνει, που εντάξει αφορούν τα προσωπικά της δεδομένα που δεν θα τα μοιραστώ εδώ, αλλά το παιδί μου, όπως και η μαμά του, βρίσκεται σε μία διαδικασία αποθεραπείας από συνεξαρτητικά στυλ ζωής. Και το άλλο με το παιδί,
το οποίο διαβάσαμε ένα κεφάλαιο από το καινούριο βιβλίο για τον ναρκισισμό όταν ήμασταν στις διακοπές. Κάτι μου έλεγε εκεί πέρα και του λέω, έλα σου διαβάσω εδώ ένα. Του διάβασα, θυμάμαι τώρα ποιο κεφάλαιο είναι. Θα τα βρούμε όταν θα βγει το βιβλίο. Είναι το τρίτο, τέταρτο. Το βιβλίο το οποίο περιγράφει τον ναρκισισμό στυλ προσωπικότητας. Και το διαβάσαμε μαζί και σε κάποια φάση γυρνάει και μου λέει, ρε εσύ. Του λέω, ναι ρε. Μου λέει, συνεξαρτώμενη όλη η ομάδα. Του λέω, ναι. Σας το κόλλησα. Αλλά καλύτερα αυτό που σας κόλλησα παρά να σας κολλούσα το άλλο. Δηλαδή, παρά να έχεις ένα γονιό με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και να καταλήξεις κι εσύ ένας ναρκισιστής, καλύτερα να έχεις ένα γονιό συνεξαρτώμενο, ο οποίος προσπαθεί να κάνει θεραπεία και αν έχεις πάρει κι εσύ κάποια, έτσι, κάποια touches, κάποια σημάδια συνεξάρτησης, να έχεις κι εσύ το κίνητρο, το αγαθό για να κάνεις θεραπεία. Έτσι λοιπόν, στην παρούσα φάση της ζωής μου δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει η ιδέα του να βρω έναν καλό ερωτικό σύντροφο που να μην είναι ναρκισσός. Ενώ δεν έχω την ίδια επιθυμία που είχα τις περιόδους που βρισκόμουν σε κατάσταση μαθημένης αβοηθησίας και αυτοκαταστροφικότητος. Δεν είμαι εναντίον τις δημιουργίες και σύναψεις ερωτικών σχέσεων, καμία σχέση. Οι ερωτικές σχέσεις είναι κάτι, όταν είναι υγιής, είναι κάτι υπέροχο. Είναι, το σεξ είναι κάτι καταπληκτικό. Στο καινούριο βιβλίο έχουμε να μάθουμε πολλά για το σεξ και θα κάνω και μια νέα σειρά στο podcast για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν είμαι εναντίον ούτε του σεξ, ούτε του έρωτος, ούτε των ερωτικών σχέσεων, ούτε των ερωτικών σχέσεων ζωής, καμία σχέση, ούτε της συντροφικότητας. Απλώς είμαι σε μία φάση στην οποία μπορώ και χωρίς. Δηλαδή νιώθω καλά και χωρίς. Για να είμαι ειλικρινής, έχω ένα φόβο, όπως έχουμε όλοι οι συνεξαρτώμενοι σε αποθεραπεία, ότι αν τυχόν μπω σε κάποια ερωτική σχέση, ότι μπορεί να χάσω αυτή την ευδαιμονία. Ότι μπορεί να γλιστρήσω σε παλιά συνεξαρτητικά μονοπάτια και να χάσω τον εαυτό μου. Γνωρίζω όμως πλέον, και τώρα αυτό το λέω γιατί ξέρω ότι αρκετοί από σας ταυτίζεστε με αυτό, γνωρίζω όμως πλέον ότι το τοξικό ραντάρ μου και το ναρκισσιστικό ραντάρ μου λειτουργούν πολύ καλά. Άρα, ακόμη και αν μπω σε μία σχέση με έναν ναρκισσιστή, θα το καταλάβω αργά. Όχι γρήγορα, όχι αργά ή γρήγορα. Γρήγορα θα το καταλάβω. Και δεν θα κινδυνεύσω να κάτσω χρόνια, μήνες και χρόνια με έναν άνθρωπο που να μου ρουφήξει την ενέργεια και να με ρίξει ακόμη περισσότερο στα τάρταρα της συνεξάρτησης. Τώρα, στην περίπτωση που γνωρίσω έναν φυσιολογικό άνθρωπο, στην περίπτωση που γνωρίσω έναν άνθρωπο με υγιές στυλ προσωπικότητας που να μην είναι ναρκισσιστής και εγώ αρχίσω να συμπεριφέρομαι συνεξαρτώμενα και ο άνθρωπος δεν με αντέξει, θα φύγει. Οπότε δεν κινδυνεύω πλέον. Καταλάβετε τι εννοώ. Μπορεί να χάσω μια καλή ευκαιρία για μια σχέση αγάπης, αλλά να μπω ξανά σε κακοποίηση ναρκισσιστική, no way. Δεν υπάρχει τρόπο. Δεν το αντέχει ο οργανισμό μου. Εδώ δεν αντέχω μισό τοξικό σχόλιο κατά από τα βίντεο και θα αντέξω να ζήσω με έναν τοξικό. Κι όμως το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Πολλές φορές. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχέσεων μου στο παρελθόν ήταν κακοποιητικές, ήταν τοξικές. Ναι. Ναι. Τώρα, επειδή μιλούσα πριν για τα παιδιά και έλεγα για το ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, τα παιδιά μου έχουν αυτό το μοτίβο ότι και οι δύο γονείς τους ρέπουν προς τη συνεξάρτηση ενώ έρχονται ναρκισσιστικά στοιχεία από προηγούμενες γενναίες. Αυτό ίσως να έπαιξε ρόλο στο ότι και εκείνα τρόπον την αρέπουν προς τα εκεί.
Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για το στυλ προσωπικότητας των παιδιών, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους. Αλλά από όσα σημάδια έχω δει, βλέπω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν οι γενετικές προδιαθέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα κληρονομούμε ως traits, είναι genetic. Genetic predisposition for personality traits. Είναι γενετικές προδιαθέσεις για χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Εννοείται ότι τα παιδιά θα πάρουν από όλες τις πάντες. Στην Κύπρο λέμε τα παιδιά παίρνουν από 7 γενιές. Θεωρώ ότι το κάθε παιδί μεγαλώνοντας έχει χαρακτηριστικά προσωπικότητας για να επιλέξει ποια θα υιοθετήσει μέσα στη γενετική του λίμνη, η πισίνα, his genetic pool. Δηλαδή θεωρώ ότι, θυμάστε που κάνα προχθές το βίντεο για τη θεία τη Δήμητρα και είπα ότι το τόλμησα και το είπα, επειδή τώρα τόλμησα να το καταλάβω, ότι η γιαγιά μου από την πλευρά της μάνας μου ήταν ναρκισσούς. Ναι, ναρκισσίστρια. Ήταν μία ναρκισσίνα. Τώρα τελευταίως το έχω αντιληφθεί. Είχα πάντα έτσι μια... πώς να το πω... είχα μια αμφιβολία για εκείνη τη γυναίκα. Ενώ η άλλη μου γιαγιά δεν ήταν ναρκισσίστρια. Η άλλη γιαγιά μου δεν ήταν. Και αν ήταν, θα ήταν σε κάποιο βαθμό καλοήθης. Ίσως κάποια χαρακτηριστικά καλοήθους ναρκισισμού ίσως να είχε η άλλη μου γιαγιά, αλλά όχι, όχι, καμία σχέση. Όχι. Όχι, θα έλεγα ότι η άλλη μου γιαγιά, παρόλο που είχε περάσει μία περίοδο με έναν άνδρα αλκοολικό, ο οποίος δεν της φερόταν καλά και ο οποίος τη χτυπούσε κιόλας, και φαίνεται ότι λειτουργήσε συνεξαρτητικά εκείνη την περίοδο του αλκοολισμού του παππού, ο οποίος κράτησε περίπου 10 χρόνια, γιατί ίσως 10-12 χρόνια, γιατί ήταν ο πατέρας μου 10 ετών όταν πέθανε ο αδερφός του 13 χρονών από καρδιά ξαφνικά. Και ο παππούς άρχισε να πίνει μετά που πέθανε ο θείος ο Πέτρος, το οποίο ο θείος Πέτρου μας έγραψε ο πατέρας μου σε ένα οικογενειακό chat που έχουμε, ότι έκαναν ανακομιδή των λειψάνων του και τον έθαψε μαζί με τους παππούδες μου στον τάφο στην Πάφο πρόσφατα, προχθές. Λοιπόν, είχε πεθάνει ο θείος μου ο Πέτρος, ήταν ο πατέρας μου 10 και εκείνος 13 από καρδιά ξαφνικά. Ξαφνικά είχε αρρωστήσει και μετά πέθανε από καρδιά. Και ίσως 1-2 χρόνια μετά έγινε αλκοολικός ο παππούς. Και τον πήγε ο πατέρας μου για θεραπεία για καρκίνο του λάρυγγος που είχε πάθει στον Άγιο Σάββα στην Αθήνα, και του έκαναν και... έκανε και απεξάρτηση από το αλκοολική 73-74, δηλαδή περίπου 12-13 χρόνια ήταν αλκοολικός. Εκείνα τα 12-13 χρόνια που ήταν αλκοολικός, χτυπούσε και τη γιαγιά μου, χτυπούσε και τον πατέρα μου. Και επίσης κατέστρεψε την επιχείρησή του. Είχε μια επιχείρηση που είχε υπαλλήλους, ήταν καλά οικονομικά. Στο τέλος κατέστρεψε όλα, βρέθηκε να δουλεύει εργάτης. Μετά τον έφερνε μεθυσμένο η αστυνομία και τον παρατούσε πάνω στα πλακάκια στη γιαγιά μου κάθε μέρα, κάθε χαράματα 3-4 το πρωί. Πολύ άσχημες συνθήκες. Όταν πήγε αυτός ο παππούς ο Σοφοκλής, ο πατέρας του πατέρα μου, στην Αθήνα για να κάνει απεξάρτηση, για να κάνει θεραπεία για τον καρκίνο στο λάρυγγα. Φάριγγα ή λάριγγα, τέλος πάντων στο λαιμό είχε. Η φωνή του ήταν μια χαρά μετά, ήταν αρχικά στάδια. Έκανε απεξάρτηση από το αλκοόλ και επιστρέφοντας πίσω ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Και είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που απεξαρτούνται, που αποκτούν έτσι ένα πολύ ισχυρό αξιακό σύστημα. Και ενώ ήταν και άθεος και καμία σχέση με την Εκκλησία, πήγε και έγινε και καντιλανάφτης εκ των υστέρων, δηλαδή άρχισε να θεολογίζει, άρχισε να... και είχε έτσι ένα ισχυρό αξιακό προφίλ και άρχισε να φέρεται και πολύ καλά στη γιαγιά, και η γιαγιά τότε, η Θέκλα,
ενδυναμώθηκε νομίζω μετά που απεξαρτήθηκε ο παππούς και ήταν γενικά μια γυναίκα η οποία είχε μια ταραξία. Δηλαδή είχε μια εσωτερική ισορροπία αυτή η γυναίκα, μα ανάπευταν βόμβες δίπλα της, αυτή θα έκανε το πρόγραμμα της. Σηκωθεί το πρωί να φάει ένα αυγό, μια φετά ψωμί, τα διαβητική. Αυγό, ψωμί, χάμ, τυρί, έπρεπε να τα φάει οπωσδήποτε, κάθε μέρα. Ένα τα πρόγραμμά της. Είχε μια ταραξία, η οποία νομίζω ότι είναι και ένδειξη ψυχικής υγείας και ευεξίας, γιατί την ενδιέφερε πρώτα απ' όλα να φροντίσει τον εαυτό της. Δεν ήταν χωρίς ενσυναίσθηση. Είχε ενσυναίσθηση και έκλαιγε και συγκινούνταν, αλλά γενικώς είχε έτσι... είχε μια ικανότητα να προστατεύει τον εαυτό της και επίσης δεν ήταν κακοποιητική, ενώ οι άλλοι ήταν πολύ κακοποιητικοί. Ψυχικά κακοποιητική, εξαιρετικά κακοποιητική και ήταν και μάρτυρας, οσιομάρτυρας. Όχι, δεν θέλω να φάω και δεν μου αξίζει να τρώω και της έπαιρνε η μάνα μου τα φαγητά και δεν τα έτρωγε και έλεγε δεν είναι καλά τα φαγητά και ας πούμε της έπαιρνε η μάνα μου ρόστο, η μάνα μου ξεμαγειρεύει πολύ ωραία. Της έπαιρνε ωραίο ρόστο βοδινό και α, δεν τρώγεται αυτό, είναι πολύ σκληρό. Ναι, σαν ίσουκα έλεγε αυτός και η ψυχή της τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ούτε εμείς που ξέρουμε κυπριακά δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε, έβγαζε λέξεις. Και το έπαιρνε το φαΐ που της έπαιρνε η μάνα μου και το κόβε κομματάκια και το έκανε σούπα. Έκανε κάτι καταστάσεις εκεί πέρα να δείξει ότι δεν έχει ανάγκη τα παιδιά της, ότι να μην δείξει ευχαρίστηση. Ενώ η άλλη ήταν, η γιαγιά μου Θέκλα ήταν πολύ καλό προαίρετη. Κάποιος που δεν τη συμπαθούσε θα την έλεγε και ανέσθητη, εγώ θα την έλεγα θεάρα. Τη γιαγιά μου τη Θέκλα. Επειδή ήταν παχιά όπως είμαι εγώ. Λοιπόν, να μην σας τα πολύ λόγω. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς όταν κινιόμαστε έχουμε να πάρουμε και από ναρκισσιστές γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και έχουμε να πάρουμε και από συνεξαρτώμενους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και παίζει πάρα πολύ ρόλο το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε. Και αν υπάρχει ένα πρόσωπο με το οποίο να σχηματίσουμε έναν υγιή δεσμό, εγώ θεωρώ μεγαλώνοντας ότι είχα σχηματίσει, έπαιξε πολύ θετικό ρόλο στη ζωή μου η κυρία Ελπίδα η Μακαρίτησα. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν ταντά μου για ένα χρονικό διάστημα όταν ήμουν πολύ μωρό και μάλιστα την έλεγε η μάνα μου και καλά κάνοντας πλάκα a.k.a. nagging ότι η κυρία Ελπίδα σε πάχινε γιατί της έλεγα να μην σου δίνει λύπη και σου δίνει τα λύπη. Τα λείπει από τα κρέατα και σου δίνει τις πέτσες από το κοτόπουλο και τα τρώγες και πάχινες. Η κυρία Ελπίδα η Μακαρίτησα, η οποία ήταν μια πολύ απλή γυναίκα, αμόρφωτη, νομίζω δεν είχε πάει καν σχολείο η κυρία Ελπίδα, αλλά ήταν έτσι αγαπητικός άνθρωπος. Και νομίζω αυτή μου έδωσε τον τόσο απαραίτητο για τον τόσο απαραίτητο δεσμό που με βοήθησε, συναισθηματικό δεσμό τότε που με βοήθησε μεγαλώνοντας να μην αντιγράψω τους τρόπους λειτουργίας των γονέων μου. Νομίζω ότι χωρίς να αντιλαμβάνομαι είχα μέσα μου πρότυπο τη σχέση μου με την κυρία Ελπίδα για το τι σημαίνει αγάπη και τι σημαίνει μεγαλώνω ένα παιδί και πλησιάζω ένα παιδί χωρίς αυτή την πολύ μεγάλη, πολύ επιτηδευμένη αυστηρότητα. Δεν ήταν επιτηδευμένα αυστηρή, είχε συμπόνια αυτή η γυναίκα. Είχε. Δεν λέω πως ήταν τέλεια και δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι με αγαπούσε περισσότερο από ότι με αγαπούσαν οι γονείς μου. Δεν το λέω αυτό. Θεωρώ όμως ότι ήταν ένα υγιές παράδειγμα για μένα για το πως μπορούμε έτσι απλά να είμαστε αγαπητικοί με τα παιδιά. Χωρίς πτυχία, χωρίς μορφώσεις, χωρίς τίτλους, χωρίς περγαμηνές, χωρίς τίποτα. Οι γονείς μου είχαν σπουδάσει και οι δύο στο ΕΚΠΑ, το Καποδιστηριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και είχαν κάνει και μαθήματα και παιδαγωγικής και ψυχολογίας της εποχής εκείνης. Η οποία παιδαγωγική και ψυχολογία της εποχής εκείνης ήταν συμπεριφοριστική και ήταν υπέρ των τιμωριών και της συντελεστικής μάθησης. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εκείνο το οποίο μας καθιστά αυτοκαταστροφικούς και μπορεί να περιγραφεί
και ως μαθημένη αβοηθησία είναι το να βιώσουμε πολλές φορές τραυματισμούς ψυχικούς και απογοητεύσεις. Μια φορά να σε δείρουν, δύο φορές να σε δείρουν, τρεις φορές να σε δείρουν, πέντε φορές να σε δείρουν, δέκα φορές να σε δείρουν, θα τραυματιστείς. Από την πρώτη τραυματιστείς. Όσες παραπάνω, τόσο πιο πολλά τα τραύματα. Μια φορά να σε πουν παλαβό, παλαβή, χαζό, χαζή, παχιά, άσχημο, παλιόπαιδο, παλιοκόριτσο, θα τραυματιστείς. Μια φορά να σε απειλήσουν πως θα πας στην κόλαση, δύο φορές, τρεις, πέντε, δέκα, θα τραυματιστείς. Και θα τα ενσωματώσεις όλα αυτά μέσα σου. Οτιδήποτε ακούς αρνητικό για σένα, ειδικά από ανθρώπους που είναι πολύ σημαντικοί για σένα, όπως είναι οι γονείς σου, οι δάσκαλοι σου, αργότερα, θα τα ακούσεις. Και θα τα εσωτερικεύσεις όλα αυτά και θα πιστέψεις ότι είσαι ένας άχρηστος, ότι είσαι ένας παλιοχαρακτήρας, ότι είσαι εγωιστής. Μου έλεγα ότι είμαι εγωίστρια. Τώρα γελάω, αλλά τότε τα πίστευα. Και έλεγα, ρε παιδί μου, μήπως έχω δίκιο, μήπως είμαι ένας παλιοχαρακτήρας, μήπως είμαι ένα κολοπεδό, μήπως είμαι... Έχω φάει πάρα πολύ καταπίεση, εγώ προσωπικά, την οποία αυτή η καταπίεση κάποιες φορές προσπαθούσα να την σπάσω και έτσι έκανα αυτό που λέμε αντιδραστική βιαιότητα. Είχα πολύ έντονες εκρήξεις ως έφηβος, δηλαδή μετά που τις έτρωγα άνοιγα το στόμα μου και έλεγα. Και θυμάμαι μια φάση, θα το ξεχάσω, ήμουν 7 ετών και πήγαινα σε μια γωνία στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού. Το σπίτι το γονιό μου το έχτισε μια, το σχεδίασε μια αρχιτέκτονας πολύ καλή και είναι έτσι ένα πολύ ωραίο σπίτι. Ενώ πολύ ωραίο χτίσιμο, πολύ ωραίο χτίσμα. Το 78 το έχτισα. Και είχε τις ωραίες γωνίες, δεν ήταν ένα τετράγωνο χτίριο το σπίτι, ρε παιδί μου, είχε ωραία και έχει ακόμη. Τώρα έχουν κάνει ανακαίνιση και άλλαξαν λίγο την αρχιτεκτονική, αλλά πολύ ωραία η αρχιτεκτονική. Μαρία Οικονομίδου, η αρχιτεκτόνα στην ΠΑΦ. Και είχα πάει σε μια γωνία και βρίζα. Έλεγα λέξεις απαγορευμένες και τις έλεγα στη γωνία και μετά τα είχα να ξεδώσω και μετά νιώθα ενοχές που τις έλεγα. Άρα άλλο ένα τραύμα, ότι μια αμαρτωλή που έλεγα, ναι, έλεγα τη λέξη διάολε, στη γωνία. Ήθελα να την πω, γιατί απαγορεύονταν να πούμε αυτή τη λέξη. Ότι να είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, για πόσα πράγματα ένιωθα χρειαστές τύψεις και ενοχές και ο λόγος που τα περιγράφω τώρα δεν τα περιγράφω για να κατηγορήσω τους γονείς μου ή για να τους την πω. Τα περιγράφω γιατί κάποιοι από εσάς ίσως ταυτιστείτε με αυτά. Δηλαδή, ακούγοντας τη δική μου περιγραφή για το ποια πράγματα έγραψα μέσα μου, ούτως ώστε στα 26 μου, από τα 26 μου και μετά που υποτίθεται έσπασα τα δεσμά μου, εξακολουθούσα να είμαι δέσμια, ίσως καταλάβετε κάποια πράγματα και για τη δική σας τη ζωή. Άρα, το να τραυματιζόμαστε ψυχικά και να ακούμε αρνητικές γνώμες, ιδέες και απόψεις για μας, δρά καταστροφικά. Οι φόβοι επίσης δρούν καταστροφικά και οι φόβοι αποκτούνται και με τις απειλές. Δηλαδή, αν δεν κάνεις αυτό που σου λέμε, θα καταστραφείς. Μακριά από τους γονείς σου, θα καταντήσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Θυμάμαι τώρα μια ιστορία, ας την πω. Ήταν στο τραπέζι της κουζίνας της μάνας μου και ήταν το Σεπτέμβριο του 2001, μόλις είχα χωρίσει. Ήταν 2-3 μέρες μετά που χωρίσα. Και καθόμουν εκεί πέρα και μου έλεγε ο πατέρας μου, με ρώτησε γιατί χώρισες και κάτσα και 2 ώρες και περιέγραφα γιατί χώρισα και έκλαιγα αυτές τις 2 ώρες. Και γυρίζει και με ακούει με πάση αταραξία και μου λέει, εάν συνεχίσεις αυτό το δρόμο, έχεις 3 επιλογές. Είτε θα βρεθείς στην κόλαση, είτε στο ψυχιατρίο, είτε θα πεθάνεις από AIDS. Γιατί του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ερωτικά και σεξουαλικά δεν ήμασταν καλά μέσα στο γάμο μας. Ένα από τα πράγματα. Οπότε του είπα, δεν είναι σωστό να απαντήσω τον άντρα μου. Και είπα και την αλήθεια που την είχα πει και στον ίδιο, ότι είχα κάποιες προκλήσεις και ένιωσα ότι ήθελα να κάνω κάτι με κάποιον άλλον και επειδή δεν είναι σωστό να απαντήσω τον άντρα μου, προτιμώ να χωρίσω και να εξερευνήσω το σεξουαλικό μου κομμάτι, παρά να καθίσω
και να τον κοροϊδεύω και αυτό και να σας κοροϊδεύω και εσάς και να κοροϊδεύω τον κόσμο όλο και να κοροϊδεύω και τα παιδιά μου και να πάτε τον άντρα μου. Για μένα ήταν απαράδεκτο να πάτε στον άντρα μου και εξακολουθεί να είναι. Και τώρα που δεν είμαι θρήσκα. Είναι ανέντιμο. Και επειδή του το είχα πει αυτό, ότι σεξουαλικά μας είχε τελειώσει και κινδύνευα να απατήσω, να πιστήσω, το θεώρησα, ας πούμε, ότι ήταν μεγάλη αμαρτία, γιατί εγώ ήθελα να κάνω σεξ. Είσαι εξωμανής. Είσαι εξωμανής που τώρα λέει δεν την πειράζει να μην έχει σχέση. Αυτή ήταν η εξωμανής. Τέλος πάντων, και γυρίζει με πάπα κάθε αυστηρότητα και μου λέει, θα καταλήξεις είτε στο ψυχιατρίο με αυτά τα μυαλά, είτε στην κόλαση, είτε στο νοσοκομείο με AIDS να πεθάνεις. Έγραψε μέσα μου αυτό ρε παιδιά, πόσο πολύ έγραψε μέσα μου αυτό το πράγμα, πόσο πολύ έγραψε. Πόσες φορές έκτοτε αμφισβήτησα το sanity μου, θεώρησα ότι ήμουν τρελή χωρίς να είμαι τρελή. Πόσες φορές είχα αρρωστημένες και αφύσικες φοβίες ότι θα κολλούσα AIDS ενώ δεν έκανα τίποτα. Το οποίο να ήταν κίνδυνος για να κολλήσω AIDS. Μου έχουν πει φοβίες. Πόσες φορές ένιωθα ενοχές, πήγαινα, ας πούμε, για παράδειγμα, για φαγητό, για καφέ με τις φίλες μου, πήγαινα σε κλαμπ, χόρευα, διασκέδαζα και μετά έρχομαι να σπίτι και ένιωθα ενοχές, ούτε έκανα αμαρτία. Επειδή πήγαινα ένα ποτό και χόρεψα ένα τραγούδι. Η μαθημένη αβοηθησία προέρχεται από αλλεπάλληλες ματαιώσεις, από αλλεπάλληλους ψυχικούς τραυματισμούς και από αλλεπάλληλες κακές προφητείες από κακοποιητικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Ανθρώπους οι οποίοι μας λένε κακά πράγματα. Σε κάποια φάση, το 2008, έκανα ένα μάστερ στο οποίο συμμετείχαν και άλλοι ειδικοί ψυχικής υγείας και ήταν ένας ψυχίατρος. Και ο μεγάλος στην ηλικία μου, λίγο πιο μεγάλος από μένα, θυμάμαι την ηλικία του ακριβώς. Το 2008 αυτό. Και γυρίζει και μου λέει σε κάποια φάση, να ξέρει και αυτό ένα ψυχίατρο, ο οποίο μόλι είχε τελειώσει την ειδικότητα και έκανε αυτό το μάστερ στη συστημική, όπω έκανα και εγώ. Εγώ είχα πολύ μεγαλύτερη κλινική πείρα από αυτόν. Πρέπει να είμαι μικρότερο από μένα, θεών. Και γυρίζει και μου λέει έτσι με ένα βαθιστόχαστο ύφο, γιατί εγώ ήμουν με στην τρελή χαρά, όπω είμαι συνήθω. Και μου λέει, εσύ μου λέει, κάποια στιγμή θα φτάσει στα 50. Θα σου κοπεί περίοδος και θα πάθεις μια καταθλιψάρα, δεν θα σηκώνεσαι από... Θα είσαι κατατονική, μου είπε. Κατατονικός είναι αυτός ο οποίος είναι στο κρεβάτι και δεν κουνιέται. Ήταν προφανώς ένα εξαιρετικά κακοήθες σχόλιο. Ίσως να ζήλευε ο άνθρωπος αυτός το γεγονός ότι ήμουν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ίσως να ζήλευε το γεγονός ότι τότε το 2008 εγώ ήδη ήμουνα, έβγαινα στην τηλεόραση και αυτό δεν τον ήξερε κανένας, δεν ξέρω τι σκατά. Ίσως και εγώ να του είχα μιλήσει με κάποιον τρόπο μειωτικό για κάτι άλλο και αυτός να μου το έβγαλε εκεί, δεν ξέρω. Όμως σας πληροφορώ ότι λίγους μήνες μετά έπαθα τη διαταραχή πανικού, την κατάθλιψη σοβαρής μορφής, την ανορεξία που δεν έτρωγα τίποτα γιατί φοβόμουν πως θα παθώ αλλεργία και θα πεθάνω κλπ. Δεν λέω ότι εξαιτίας του το έπαθα, αλλά όταν το έπαθα, λέω να τα είναι αυτά που έλεγε αυτός, έτω, έτω. Και τον κατηγόρησα πως είναι κακός ψυχίατρος και είχε δίκιο. Ήταν κακή αυτό που μου είπε. Αυτός δεν ήξερε ότι εγώ είχα βιώσει 2 χρόνια πριν το θάνατο της ξαδέρφης μου και ότι είχα περιπλεγμένο πένθος, ίσως να έβλεπε ότι... Δεν ξέρω ρε παιδιά, ήμουν χαρούμενη όμως, πάντα ήμουν φιλική και χαρούμενη όπως είμαι και στα βίντεο, όπως είμαι και μαζί σας. Αυτό είχα το... Αυτό την προσέγγιση είχα με τους ανθρώπους. Ξέρω. Μπορεί να είδε ότι υπήρχε μια υποθάλπουσα κατάθλιψη, αλλά πάλι το να με προφετεύσει αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο γράφτηκε μέσα μου και όταν άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα της κατάθλιψης και των κρίσεων πανικού, εγώ είπα να είναι αυτό που μου είπε, δηλαδή αφέθηκα. Το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Αν πιστεύεις ότι θα σου συμβεί κάτι κακό, αν το πιστεύεις, τότε δράζει με τέτοιο τρόπο ώστε να το προκαλέσεις να σου συμβεί κάτι κακό ή αν πάει να σου συμβεί κάτι κακό, να μην κάνεις οτιδήποτε για να το αποφύγεις, αλλά να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να το πάθεις. Δεν λέω ότι έπαθα αυτό που έπαθα επειδή μου είπε αυτή την κακία. Λέω όμως ότι λειτουργήσε αυτή η κακία
συνέργησε και με τις βλακίες που μου λέγει ο ψυχολόγος που πήγαινε, ώστε να μην πάω στο ψυχίατρο να πάρω την καταθλιπτική θεραπεία, να τελειώνω με εκείνη τη διαταραχή πανικού, την αχώδη διαταραχή, την κατάθλιψη, αυτά τα σκατά που είχα πάθει τότε. Τέλος πάντων, long story short, ας κάνουμε τη μακρινή ιστορία κοντή. Όταν εμείς έχουμε μαθημένη αβοηθησία και λειτουργούμε με αυτοκαταστροφικότητα, μπροστά μας υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για ευδαιμονία, τις οποίες εμείς δεν τις παίρνουμε, δεν αδράττουμε τη μέρα, άδραξε τη μέρα λέει, δεν αδράττουμε αυτές τις ευκαιρίες, επειδή μέσα μας είμαστε πεπισμένοι ότι δεν μας αξίζει να είμαστε καλά, ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καλά πράγματα στη ζωή μας, ότι δεν μας αξίζει να χαιρόμαστε τη ζωή μας και να την ευχαριστιόμαστε, ότι δεν μας αξίζει η ευδαιμονία. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταπολεμήσουμε την μαθημένη αβοηθησία και την αυτοκαταστροφικότητα είναι ένας και μόνο ένας. Ο τριπλός δρόμος της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Πρέπει να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τα σκατά μας που έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Πρέπει να εστιάσουμε στην ψυχοεκπαίδευσή μας, να διαβάσουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, να παρακολουθήσουμε ψυχοεκπαιδευτικές ομιλίες ή βίντεο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να βάλουμε την ψυχοεκπαίδευση στην καθημερινότητά μας. Γιατί οτιδήποτε ακούμε μπαίνει μέσα στο μυαλό μας και αναπαράγεται. Οπότε το να ακούμε καθημερινά έστω και μισή ώρα ή μια ώρα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, αυτό βοηθάει στο να μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο μας όλο αυτό το υλικό και να αναπαράγεται μετά και μας βοηθάει στο να καταπολεμήσουμε τη μαθημένη αβοηθησία και την αυτοκαταστροφικότητα. Και επίσης ο προσωπικός πνευματικός αγώνας βοηθάει πάρα πολύ, περιγράφω και στο βιβλίο το καινούριο πώς να το κάνουμε, το να κρατάμε ημερολόγιο συναισθημάτων, να κάνουμε journaling, δηλαδή να έχουμε ένα ημερολόγιο στο οποίο να καταγράφουμε τα συναισθήματά μας, να καταγράφουμε τι βιώνουμε, πότε το βιώσαμε, πώς το αντιληφθήκαμε αυτό το συναίσθημα, πώς διαχειριστήκαμε αυτό το συναίσθημα και τι κάναμε μετά από αυτό. Αυτό βοηθάει πολύ στον προσωπικό αγώνα και γενικά ο στόχος είναι να εστιάσουμε στο εδώ και τώρα, να ζήσουμε τη ζωή μας σήμερα, να απολαμβάνουμε, να μπορούμε να είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε το κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας, να μην ζούμε στο παρελθόν επηρεαζόμενοι συνεχώς από τραύματα αποθυμένα στο υποσυνείδητο, αδιαχείριστα, θεράπευτα και προβληματικά, και να μην εστιάζουμε στο μέλλον με το να λέμε πότε θα έρθει ο κόμενος, ο έρωτας, η αγάπη, το ένα, το άλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Στο εδώ και τώρα, με αγάπη προς τον εαυτό μας, καλοσύνη προς τον εαυτό μας και με διαχειρισμένα τραύματα και όχι χυμένο νερό όπως του Λάκηλου. Λάκηλ, έχεις στο νερό σου. Αυτά είχαμε να σας πούμε σε αυτό το ατελείωτο οδηγητικό vlog. Χαίρετε, βρε.